Χαίρετε. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε την πρώτη μας εφαρμογή Augmented Reality με τη βοήθεια της Unity και του plugin Vuforia. Έχουμε κάνει μια προεργασία η οποία αφορά το SDK της Vuforia για Unity, την εικόνα στόχο που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή μας και το τρισδιάστατο μοντέλο του αυτοκινήτου το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται. Για την εικόνα και το μοντέλο υπάρχουν links στην περιγραφή του βίντεο, μπορείτε να τα κατεβάσετε. Θα σας δείξω τώρα από πού μπορείτε να κατεβάσετε το SDK της Vuforia για Unity. Κάνετε ένα login στο site της Vuforia στο Developer Portal και θα πάτε στα Downloads, θα κάνετε κλικ στο SDK και θα κάνετε κλικ στο Download Unity Extension και θα το κατεβάσετε και θα το αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο που θα ξέρετε που είναι. Πάμε. Ανοίγουμε τη Unity. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο project, θα το ονομάσουμε My First AR App. Δεν θα βάλουμε κανένα asset package, θα το αποθηκεύσουμε ένα φάκελο που θέλουμε και θα κάνουμε κλικ στο Create Project. Καλό είναι να βάλετε την εικόνα, το μοντέλο και το SDK σε ένα μέρος για να μπορείτε να τα βρίσκετε γρήγορα. Η δημιουργία του project δεν αργεί, θα γίνει σχετικά γρήγορα. Ωραία. Και η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι να εισάγουμε το πακέτο. Assets, Import Package, Custom Package. Στην επιφάνεια εργασίας, στον φάκελο που έχω αποθηκεύσει το Unity Extension. Άνοιγμα. Θα εισάγουμε τα πάντα. Προς το παρόν, αργότερα αν κάποιος θέλει να εισάγει κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να απενεργοποιεί κάποια prefabs ή σκριπτάκια ή οτιδήποτε δεν του χρειάζεται. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει λίγο χρόνο. Θα περιμένουμε μέχρι που να ολοκληρωθεί. Αν σας βγάλει αυτό το μήνυμα, θα πατήσετε I made a backup, go ahead. Είναι επειδή τρέχουμε νεότερη έκδοση της Unity από ότι έχει φτιαχτεί το συγκεκριμένο SDK. Αλλά δουλεύει εξίσου καλά. Ωραία, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του πακέτου. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε και το αντικείμενο του αυτοκινήτου. Assets, Import New Asset. Το φάκελο Model, Car και Import. Ωραία. Θα σβήσουμε την main camera γιατί δεν μας χρειάζεται και θα πάμε στον φάκελο της Vuforia, στον υποφάκελο Prefabs και θα σύρουμε μία AR κάμερα στο Hierarchy. Επίσης, θα σύρουμε κάτω από το AR κάμερα Prefab και ένα Prefab Image Target. Σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε στο site της Vuforia και θα πάμε στο Develop. Θα κάνουμε ένα κλικ στο Get Development Key, στο License Manager. Θα ονομάσουμε την εφαρμογή μας My AR App. Και θα κάνουμε κλικ στο Confirm. Θα κάνουμε κλικ μέσα στην ονομασία που μόλις δημιουργήσαμε και θα μας βγάλει ένα κλειδάριθμο, τον οποίο πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ αντιγραφή αφού τον επιλέξουμε και να επιστρέψουμε στη Unity. Να κάνουμε κλικ στο Prefab AR Camera. Open Vuforia Configuration και να κάνουμε επικόλυση μέσα στο App License Key πλαίσιο. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε πάλι στο site της Vuforia και θα πάμε στο Target Manager. Θα προσθέσουμε μία βάση δεδομένων. Εγώ έχω ήδη προσθέσει αρκετές εδώ. Να ξέρετε ότι όταν προσθέτετε μία βάση δεδομένων, αυτήν μετά δεν μπορείτε να τη διαγράψετε, οπότε για να μην δημιουργήσω κι εγώ πάρα πολλές, θα χρησιμοποιήσω μία από αυτές. Κάνοντας κλικ στο Add Database, θα γράψετε το όνομα της βάσης
Θα επιλέξετε τύπο device και θα κάνετε κλικ στο create. Εγώ θα δημιουργήσω την Audi Q7 και κάνοντας κλικ στο create μου βγαίνει η database που μόλις έχω δημιουργήσει. Θα κάνετε κλικ μέσα στην database και θα κάνουμε κλικ στο add target για να προσθέσουμε την εικόνα στόχο. Single image, browse, μέσα στον φάκελο όπου έχετε αποθηκευμένη την εικόνα θα κάνετε κλικ στο άνοιγμα και θα βάλετε το πλάτος της εικόνας σε χιλιοστά ή σε εκατοστά ή σε μονάδες, στην ουσία αυτός μονάδες ζητάει. Θα βάλουμε 20 μονάδες. Add. Έχει προσθεθεί το target. Βλέπουμε ότι το augmentation είναι 5 αστέρια που σημαίνει ότι η εικόνα είναι πολύ καλή. Μπορούμε να κάνουμε ένα κλικ μέσα στην εικόνα και να πατήσουμε Show Features και να δούμε ότι έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία αναγνωρίζει ως σημεία στα οποία χαρτογράφησε το βουφόρια πάνω στην εικόνα μας, οπότε θα την αναγνωρίσει σχετικά πολύ σχετικά εύκολα. Θα επιστρέψουμε πίσω στο Target Manager, στο Audi Q7 προσθέθηκε και ένα target και θα κατεβάσουμε το database, download database, στην ουσία είναι ένα πακέτο για Unity Editor θέλουμε να το κατεβάσουμε, download, θα το βάλω στον ίδιο φάκελο που έχω και το extension, αποθήκευση και αφού κατέβει δεν θα πάρει πολύ ώρα, θα μπω στη Unity και θα κάνω assets, import package, custom package και θα κάνω import και το database που μόλις δημιούργησαμε το target. Ωραία. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάω στο AR camera, να κάνω κλικ στο Open Vuforia Configuration, να επιλέξω το dataset το οποίο υπάρχει τώρα και να το κάνω activate. Στη συνέχεια θα πάω στο image target και από το database θα επιλέξω το Audi Q7 και στη συνέχεια από το image target θα επιλέξω το συγκεκριμένο target που αφορά το αυτοκίνητο, το Audi Q7. Το width είναι 20 μονάδες, που σημαίνει ότι 20 μονάδες θα έχει width το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα πρέπει να βάλουμε τώρα σαν child object από τα asset το αυτοκίνητο σαν child object στο image target. Έτσι ακριβώς. Το αυτοκίνητο είναι λίγο πιο μεγάλο βέβαια από την επιφάνεια, οπότε θα πάμε στο scale και θα το μικραίνουμε κάπως έτσι. Τώρα βέβαια εωρείται, οπότε θα πρέπει να το μετακινήσουμε. Έτσι ώστε να φαίνεται ότι ακουμπάει σχεδόν στο επίπεδο. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να το περιστρέψουμε και λίγο. Τέλεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάμε στο Prefab AR Camera, Open Vuforia Configuration και να κατεβούμε τέρμα κάτω, όπου εδώ έχω δύο webcam στον υπολογιστή μου εγκατεστημένες. Θα επιλέξω τη μία από τις δύο, έτσι ώστε όταν πατήσω το play να μου εμφανίσει την προβολή της κάμερας, για να μπορέσω να κάνω δοκιμή. Θα πατήσω play. Ωραία. Έχω εκτυπώσει ένα φυλάδιο, εδώ όπως βλέπετε, στο οποίο στο κάτω μέρος υπάρχει το Audi το οποίο με ενδιαφέρει. Και ο σκοπός είναι όταν εμφανιστεί και χτυπήσει η κάμερα πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο, σε αυτή τη θέση να βγει το αντικείμενο. Για να δούμε εάν όντως θα συμβεί αυτό το πράγμα. Βγαίνει το αυτοκίνητο, αλλά βλέπω ότι βγαίνει αρκετά μικρό. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα, αυτό μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Άρα θα πρέπει να σταματήσω, να έρθω εδώ στη σκηνή και να μεγαλώσω λίγο το αυτοκίνητο και λίγο να το φέρω πιο πάνω γιατί
Φαίνεται ότι είναι κάτω από την επιφάνεια. Για να δούμε τώρα ξανά. Επίσης να σας πω ότι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη μακέτα της αφίσας έχω link στην περιγραφή του βίντεο που μπορείτε να κατεβάσετε και να το εκτυπώσετε. Τώρα σαν να έχει βγει λίγο πιο μεγάλο, καλύτερο. Θα το μεγαλώσουμε όμως λίγο, γιατί πάλι δεν μου αρέσει τόσο. Και θα το περιστρέψω κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτι που μπορείτε να κάνετε στο AR camera, Open Before Configuration, είναι να επιλέξετε, στο image target αυτό που θα το κάνετε, Enable Extended Tracking, το οποίο βοηθάει στο να παρατείνετε το tracking της εικόνας. Για να το κάνουμε μία δοκιμή. Ωραία. Και βλέπετε ότι λειτουργεί. Ακόμα και αν μετακινήσω την κάμερα λίγο, μπορώ να δω το αυτοκίνητο από διαφορετικές οπτικές γωνίες και όλα αυτά χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει ούτε μία γραμμή κώδικα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να το παρακολουθήσατε και να καταφέρατε κι εσείς να κάνετε την πρώτη σας εφαρμογή της Augmented Reality. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.